Τον Δήμαρχο Ξάνθης Μιχάλη Στυλιανίδη επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης συμβολή της Άμας, η οποία, όπως είχε καταγγείλει και μέσω του καναλιού 6, ήρθε αντιμέτωπη με δράστες οι οποίοι επιχείρησαν να της αφαιρέσουν τη τσάντα τη μέρα των φώτων στο δημοτικό κημητήριο. Εκείνο που συζητήθηκε με τον Δήμαρχο ήταν οι δυνατότητες του Δήμου να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της πάταξης αυτών των φαινομένων, ειδικά στον χώρο των κημητηρίων, με τον κύριο Στυλιανίδη να απαντά πως για την ώρα τέτοιες δυνατότητες δεν υπάρχουν, μιας και η πρόσληψη προσωπικού είναι ουσιαστικά απαγορευμένη. Κλείσανε την πόρτα από πίσω και τι έγινε που την κλείσανε την πόρτα? Δωρουν άδωρουν. Ήδη πηδάνε από τα ντουβάρια. Οι μουσουλμάνοι, οι άνθρωποι, ένα περιστατικό έγινε στα τόσα χρόνια που κάποιος μπήκε μέσα και βάλανε γύρω-γύρω σύρματα. Δεν μπορούν να βάλουν μια περίφραξη. Είναι ακόμη ένα φύλακα εκεί στα καινούργια. Στα καινούργια πήγε και σκότωσαν. Δηλαδή τι περιμένουν? Γιατί αυτό υπάγεται στη Δημαρχία. Τι περιμένει δηλαδή ο Δήμαρχος? Κάποιο θύμα και μετά να ξεσηκωθούν? Όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Από πού να προφυλακτούμε? Δηλαδή ένα ιερό στα νεκροταφεία να μην μπορώ τώρα να πάω. Κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο, τις γυναίκες ειδικά. Γιατί όλα οι γυναίκες τα τραβάνε, δυστυχώς. Όλες οι γυναίκες και οι γιαγιάδες που πηγαίνουν, αυτό θέλω να πω, να προσέχουν πάρα πολύ, να μην λένε ότι δεν θα γίνει σε μένα. Και εγώ τα άκουγα και έλεγα μπα σε μένα, θα γίνει, και όμως έγινε. Και ήμουν και με το σύζυγο. Δεν μπορώ να μιλήσω και ο λαιμός μου είναι πάρα πολύ χάλια. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή για να ξυπνήσει αυτή η πολιτεία, να ξυπνήσει στον ύπνο του δικαίου που είναι? Δεν είναι μόνο στα νεκροταφεία, είναι σε όλο το νομό, σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα. Τέτοια φαινόμενα δυστυχώς πληθαίνουν από μέρα σε μέρα. Θα πρέπει να σας πω πως το κουβεντιάσαμε εδώ στον Δήμο, δόθηκαν οδηγίες τέλος πάντων στο μοναδικό βέβαια υπάλληλο εκεί να έχει την προσοχή του ώστε να αποτρέψει με την παρουσία του τέτοια φαινόμενα. Αλλά αυτό που κυρίως λέω προς τους συνδημότες μας είναι πως θα πρέπει να προσέχουν. Δυστυχώς ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει επιπλέον προσωπικό για να φυλάει τα νεκροταφεία, γνωστή απαγόρευση προσλήψεως προσωπικού, αλλά και να μπορούσε, να σας πω εγώ ότι για μία τέτοια περίπτωση να βάλουμε ένα φύλακα θα χρειαστούμε 3 άτομα. Το πρωί, το απόγευμα, Σαββατοκύριακα, άδειες και τα λοιπά. Και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει δυνατότητα, όχι θα έλεγα οικονομική, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει ο Δήμος να διαθέσει 3 άτομα για τον σκοπό αυτό. Προσοχή λοιπόν και στα νεκροταφεία και στον δρόμο και στη γειτονιά, διότι και το 2013 να πω, προσωπικά εγώ νομίζω πως θα είναι χειρότερο από το 2012 και να ευχηθούμε να αντιστραφεί το κλίμα, διότι όσο υπάρχουν άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας, αυτά τα φαινόμενα ενδεχομένως να πληθαίνουν. Τι είναι αυτό που σας ζήτησε η γυναίκα και ήρθε σήμερα εδώ? Όχι, μου ανέφερε το γεγονός και εν πάση περιπτώσει συζητήσαμε τι θα μπορούσε να γίνει για να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα. Όπως καταλαβαίνετε εδώ και η αστυνομία, η οποία αφού εκλήθη πήγε αμέσως, πρέπει να πω, στα νεκροταφεία, ουσιαστικά δεν μπορεί και αυτή να κάνει οτιδήποτε, διότι τέτοια περιστατικά δεν είναι το μοναδικό, όπως ξέρετε, υπάρχουν αρκετά και βέβαια δεν μπορεί και η αστυνομία με τη δύναμη που διαθέτει να ασχοληθεί και να πατάξει αυτού του είδους την παραβατικότητα. Ωστόσο, ένα μέτρο που για την ώρα έχει φέρει κάποια αποτελέσματα, αλλά όχι τα επιθυμητά, ήταν η απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου να κλείσει την πίσω πόρτα του νεκροταφείου, ώστε να περιοριστούν οι δυνατότητες διαφυγής των επίδοξων δραστών. Αλλά και πάλι τα κημητήρια εξακολουθούν να είναι ο φόβος και ο τρόμος για τους επισκέπτες, οι οποίοι και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι.